Κυρίες και κύριοι, είμαι η Χριστιανά Χορλιαφάκη και παρακολουθείτε το σύντομο ενημερωτικό δελτίο ειδήσεων του apopsilive.gr. Σε όλη την Κρήτη έχουν απλωθεί οι έρευνες της ελληνικής αστυνομίας προκειμένου να εντοπιστούν και να συλληφθούν οι τρεις άγνωστοι άνδρες που το απόγευμα της Τρίτης εισέβαλαν στην αποθήκη των Ελτά Χανίων φορώντας κράνη και που την απειλή όπλου άρπαξαν τις εισπράξεις της ημέρας. Το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας θα βοηθήσει αρκετά στην εξέλιξη των ερευνών. Την ίδια ώρα, όπως φάνηκε κατά τη διάρκεια της ληστείας, δύο εκ των τριών δραστών φέρονται να μίλησαν πολύ καλά ελληνικά, με την αστυνομία να είναι σχεδόν βέβαιη ότι πρόκειται για Έλληνες. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες χτύπησαν ένα υπάλληλο, χωρίς ωστόσο να τον τραυματίσουν σοβαρά και στη συνέχεια διέφυγαν με δύο δίκυκλα. Την ώρα της ληστείας, στα γραφεία βρισκόταν και μία εργαζόμενη έγκυος, η οποία μεταφέρθηκε προληπτικά σε γυναικολόγο εξαιτίας του σοκ του οποίου υπέστη. Μεγάλη επιχείρηση για τη μεταφορά ασθενούς από πλοίο στήθηκε αργά το βράδυ της Τρίτης ανοιχτά της Κρήτης. Ελικόπτερο του πολεμικού ναυτικού σηκώθηκε χθες το βράδυ προκειμένου να παραλάβει από πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων ένα 45χρονο ολοστρώμο που έχριζε άμεσης νοσοκομιακής περίθαλψης. Το πλοίο με σημαία Τουρκίας έπλεε 57 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Κρήτης. Ο ασθενής μεταφέρθηκε στην αεροπορική βάση της Σούδας στα Χανιά όπου και παρελήφθη από το ΕΚΑΒ. Συνελήφθησαν το πρωί σε περιοχή του Δήμου Ρεθύμνης τρεις ημεδαποί και συγκεκριμένα δύο 49χρονοι και μία 37χρονη Ελληνίδα κατηγορούμενοι για κατοχή όπλων, βεγγαλικών και πυροτεχνημάτων. Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκαν έρευνες στα σπίτια των τριών ατόμων, κατά τη διάρκεια των οποίων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πιστόλι με το γεμιστήρα του, 51 κροτίδες και 208 φυσίγγια. Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρεθύμνης, ενώ οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα Ρεθύμνης. Τη δυνατότητα χρήσης των υπόλοιπων σε κάρτες αλληλεγγύης μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2017 ανακοίνωσε το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Συγκεκριμένα, το Υπουργείο επισημαίνει ότι όπως είναι γνωστό με την εφαρμογή του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης έσπευσαν τα μέτρα αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης που ξεκίνησαν το 2015. Εάν τέτοιες κάρτες με χρησιμοποιεί τα υπόλοιπα έχουν χαθεί ή καταστραφεί, οι δικαιούχοι μπορούν να ζητήσουν την επανέκδοσή τους απευθείας από την Εθνική Τράπεζα. Παρακολουθήσατε το σύντομο ενημερωτικό δελτίο ειδήσεων του apopsilive.gr.